Είμαστε έτοιμοι. Το 1972 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος υπέγραψε τη Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου ΕΟΚ, παρά το ότι κάποιοι ήθελαν η Κύπρος τότε να παραμείνει ουδέτερη. Το 1987 ο Σπύρος Κυπριανού υπέγραψε την Τελωνιακή Ένωση, παρά την τότε απάθεια ή και άρνηση ολόκληρου του πολιτικού συστήματος της χώρας μας. Το 2004 ο Τάσος Παπαδόπουλος υπέγραψε τη Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2007 στην Ευρωζώνη, παρά το ότι και τότε κάποιοι δεν ήθελαν να ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το μόρφωμα και το προτεκτοράτο του σχεδίου ΑΝΑΝ, που σαν σήμερα, πριν από 20 χρόνια, ευτυχώς το απέρριψε συντριπτικά ο λαός μας σε δημοψήφισμα, υπερασπιζόμενος το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία του. Η ιστορία του Δημοκρατικού Κόμματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας μας. Και γι' αυτό σήμερα ζητάμε στήριξη για να συνεχίσουμε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία, για να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, του SND, για να συνεχίσουμε να επηρεάζουμε σημαντικά κέντρα λήψεως αποφάσεων, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ευρωπαϊκά κοινωνικά προγράμματα, για να διεκδικήσουμε και να ενισχύσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χώρα μας, για να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε περισσότερη στήριξη σε ό,τι αφορά την πράσινη μας μετάβαση, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, για να αγωνιστούμε για φθηνότερη ενέργεια, για να υπερασπιστούμε τα βέτο όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου και του δικού μας κράτους, για να διασυνδέσουμε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας με την επίλυση του Κυπριακού, για να ζητήσουμε την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ζητάμε τη δύναμη που μπορεί να μας δώσει ο λαός μας για να διεκδικήσουμε και να διαμορφώσουμε μια πιο δίκαιη Ευρώπη, μια πιο αλληλέγγυα Ευρώπη, μια καλύτερη Ευρώπη για όλες και όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.